Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε μία άλλη τηλεοπτική εκπομπή του Τζάμπολ. Η εκπομπή η οποία αναφέρεται σε θέματα καλαθόσφαιρας και θα προσπαθήσουμε έτσι να φωτίσουμε σήμερα στο επεισόδιο μας το γυναικείο. Το γυναικείο μπάσκετ που είχαμε πρωταθλήτρια. Και μάλιστα δεν είναι μόνο πρωταθλήτρια, η ομάδα της Ανόρθωσης κέρδισε την Κυριακή, την ΑΕΛ στο Σολομονίδης, εκτός έδρας, με 77-72. Είναι νταμπλούχος η ομάδα της Αμοχώστου. Και μάλιστα μια επιτυχία η οποία έρχεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για μια Ανόρθωση η οποία τα τελευταία δύο χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί, έχει ανέβει στην πρώτη κατηγορία, ψάχνει τη διάκριση, τα κατάφερε φέτος, πήρε και το κύπελο και την Κυριακή, όπως είπαμε, κατάφερε να κατακτήσει και το πρωτάθλημα. Έχουμε μαζί μας την Χαράτη Ρουσάκη. Λίγο αργότερα θα φιλοξενήσουμε και τον αρχιτέκτονα της επιτυχίας, τον Άριστο Αρίστου, τον προπονητή της ομάδος. Χαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, θεωρώ ότι είναι η ολοκλήρωση μιας ιδανικής χρονιάς, έτσι. Ακριβώς. Καταφέρατε να φτάσετε το 3, που ήταν ο σημαδιακός αριθμός για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μέσα στην έδρα της ΑΕΛ. Ναι. Ήταν δύσκολο. Ναι. Ήταν δύσκολο. Ήταν όμως μια επιβράβευση για όλους τους σκοπούς ολοκλήρωσης της χρονιάς. Και όχι μόνο. Γιατί οι άνθρωποι της Ανόρθωσης δραστηριοποιούνται όχι μόνο στο γυναικείο, γενικά στον χώρο της καλαθόσφαιρας εδώ και περίπου 4-5 χρόνια. 5-6 χρόνια, ναι. Σίγουροι. Οπότε και στο γυναικείο τα τελευταία δύο. Οπότε το να είσαι σε θέση να κατακτήσεις και τους δύο τίτλους σε μόλις τη δεύτερη σου χρονιά, νομίζω είναι κάτι σπουδαίο. Κάνοντας ένα flashback λίγο στην χρονιά, Χαρά, ξεκινώντας από την προετοιμασία, θα έλεγες ότι το πιστεύατε από την αρχή, βλέπατε ότι έχετε τα φόντα για να πάρετε το πρωτάθλημα? Ναι. Από την αρχή της χρονιάς αυτό ήταν ο στόχος. Δηλαδή, ο στόχος ήταν η κατάκτηση και των δύο τίτλων. Βάλαμε τη δουλειά. Δηλαδή, όταν είχα πάει στην ομάδα τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, οι κοπέλες ήταν ήδη στο γήπεδο. Μόλις ανοίξαμε μετά την πρώτη καραντίνα, οι κοπέλες ξεκίνησαν δουλειά. Και δεν σταματήσαμε μέχρι χθες. Ναι. Ποιο θα έλεγες ότι ήταν το κρίσιμο σημείο της φετινής χρονιάς για την Ανόρθωση, ενώντας πότε ξεκινήσατε πολύ περισσότερο να πιστεύετε στον εαυτό σας και πολύ περισσότερο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος? Σίγουρα μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Ήταν το σημείο εκεί? Δεν θα το έλεγα ακριβώς σημείο, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς πιστεύαμε. Αλλά η κατάκτηση του κυπέλλου ήταν ένα σημάδι ότι όντως μπορούμε. Mm-hmm. Εντάξει, ο τελικός κυπέλλου και ένα άλλο παιχνίδι που ήταν πολύ σημαντικό ήταν η ήττα από την ΑΕΛ στο δεύτερο τελικό. Γιατί εκεί ήταν η πρώτη ήττα μέσα στη χρονιά. Από τη μία πεισμόσαμε. Αλλά και από την άλλη, μέσα από τα λάθη που κάναμε, γιατί κάναμε αρκετά λάθη σε εκείνο το παιχνίδι, καταφέραμε να διορθώσουμε αρκετά πράγματα, τα οποία στο τέλος αποδείχθηκαν ότι... Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι ειδικά ο τελικός, το συζητήσαμε και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ήταν διαφήμιση του γυναικείου. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι σε εκείνο το παιχνίδι θεωρώ ότι ίσως να φτάσατε στο πικ σας τόσο η Ανόρθωση όσο και η ΑΕΛ σε εκείνο το παιχνίδι. Αυτό το πικ, αυτό το παιχνίδι, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι ουσιαστικά και το στοιχείο που δείχνει σε ποιο επίπεδο είναι το γυναικείο μπάσκετ? Εντάξει, σίγουρα... Για αυτές τις δύο τις ομάδες, ας πούμε. Ναι. Για αυτές τις δύο ομάδες, ναι. Αν και πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες είχαν... σαν ομαδικό performance, είχαμε και καλύτερες αποδόσεις σε άλλους αγώνες.
Αλλά εντάξει, από τη μία το ότι ήταν ένα τελικό κυπέλλου, από την άλλη ότι ξέρεις ότι είναι ένας αγώνας χωρίς αύριο, αυτό αλλάζει λίγο την ψυχολογία. Ήταν πολύ περισσότερο το πάθος, σίγουρα, και η ένταση. Οπότε θεωρώ ότι ήταν ένας από τους πιο ωραίους φετινούς αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων. Χαρά, πώς το πανηγύρισατε ψες? Πήγαμε πίσω στο... Χθες, ενώ την Κυριακή, ναι, όταν έγινε... Πήγαμε πίσω στο γήπεδο μας και το πανηγύρισαμε εκεί. Ναι. Ανοίγει η όρεξη τώρα, φαντάζομαι. Ναι. Ανοίγει η όρεξη και για άλλους τίτλους. Ναι. Τα επόμενα χρόνια. Νομίζεις ότι ήρθε η ώρα της ανόρθωσης να φτιάξει μια δυναστεία στον χώρο της γυναικείας καλαθόσφαιρας? Ξανάκουσα αυτή την ερώτηση χθες. Α, ναι. Ναι. Κοίτα, πιστεύω πως μπορεί η ανόρθωση να κάνει τα σωστά βήματα για να δημιουργήσει μια δυναστεία. Και αυτό το λέω όχι για τις παίχτριες μόνο, το λέω κυρίως γιατί βλέπω αυτό το χρόνο ότι η ανόρθωση είναι μια ομάδα η οποία είναι απίστευτα οργανωμένη, έχει πλάνο. Οπότε, αν θα έβαζα κάπου τα λεφτά μου, θα τα έβαζα ότι ναι. Ναι, μπράβο. Εντάξει, ξέρω ότι η ανόρθωση κάνει πολλή δουλειά και στις ακαδημίες, ναι, και στο γυναικείο και στο ανδρικό. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά μικρά παιδιά που ασχολούνται με το άθλημα της καλαθόσφαιρας. Εντάξει, τώρα θα μου πεις είναι και η πανδημία. Ναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν εμπιστευτεί την ανόρθωση. Ναι. Τι είναι αυτό που κάνει την ανόρθωση διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες ακαδημίες? Ακόμα και η ομάδα, αν θέλεις. Η οργάνωση πρώτα απ' όλα. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό, γιατί μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου, ναι, είναι ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ οικογενειακό το κλίμα. Δηλαδή, πας στην ομάδα και νιώθεις με το που πας στην ομάδα αμέσως όλοι σε κάνουν να νιώθεις ότι λες και είσαι εδώ χρόνια. Mm-hmm. Και πιστεύω είναι τεράστιο, ότι... Ναι, τεράστιο συστατικό αυτό. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Δηλαδή, τα αποδυτήρια που λέμε. Mm-hmm. Εντάξει, που δεν είναι μόνο τα αποδυτήρια προφανώς, αλλά το όλο κλίμα στην ομάδα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και σαν αθλητής, σε οποιαδήποτε ηλικία, αυτό σε κάνει να νιώθεις πρώτο πιο άνετα και νιώθοντας πιο άνετα, προσιλώνεσαι στους στόχους σου. Η Χαραίρουσα έγινε ικανοποιημένη από τη φετινή χρονιά? Ναι. Πέραν από τους τίτλους, που εντάξει, ασφαλώς είσαι ικανοποιημένη, ναι, ενώ από την απόδοσή σου γενικότερα, από την παρουσία σου μέσα στους αγώνες, είσαι ικανοποιημένη, περίμενες περισσότερα πράγματα από τον εαυτό σου? Για τους τελικούς είμαι ικανοποιημένη, για πιο πριν, εντάξει, θέλουμε βελτίωση. Τι ήταν αυτό που σε άλλαξε στους τελικούς? Η σημασία των αγώνων, ναι, ότι τελείωνε η χρονιά? Είναι η σημαντικότητα των αγώνων. Mm-hmm. Δηλαδή, άλλο να αγωνίζεσαι σε έναν αγώνα regular season με τον οποιονδήποτε, ναι, αντίπαλο, ναι, ναι, και προφανώς, σαφώς, είναι πολύ διαφορετικό να αγωνίζεσαι τελικούς με την ΑΕΛ. Ξέρεις, πολλοί λένε ότι στα μεγάλα παιχνίδια βγαίνουν μπροστά οι μεγάλοι παίχτες. Ναι. Εντάξει, οι μεγάλοι παίχτες όμως χρειάζονται και καλούς συμπαίχτες, προπονητές. Σωστό, σωστό, ναι, ναι, ναι. Άρα, τη χαρά Ρουσάκη, τον play-off της τελικής φάσης ουσιαστικά, ναι, θέλεις να βλέπεις. Ναι, αυτό κρατάω. Ναι. Θα δούμε την χαρά Ρουσάκη την επόμενη χρονιά να έχει μια πιο μεγάλη διάρκεια απόδοσης όπως αυτήν των τελικών. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος. Γενικότερα θέλω δύο έτσι λόγια από σένα για το γυναικείο μπάσκετ, για τη φετινή χρονιά. Πώς κύλησε, το είδες αναβαθμισμένο, το είδες στο ίδιο επίπεδο? Είναι και η Εθνική Ομάδα Γυναικών, ναι, με τον Μάρκο Ασονίτη τώρα νέο προπονητή. Ναι. Τι μπορούμε να περιμένουμε? Σίγουρα βλέπω ότι πολλές πιο μικρές ηλικία αθλητριές αρχίζουν να ανεβαίνουν. Mm. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι παίρνουν χρόνο συμμετοχή στις ομάδες τους, αποκτούν εικόνες, αποκτούν εμπειρία, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
Είναι επίσης το γεγονός ότι λόγω της διάσπασης, ας πούμε, του κεραυνού, έχουμε διασκορπιστεί εδώ και εκεί, οπότε έχουν δυναμώσει διάφορες ομάδες. Εντάξει, θεωρώ ότι αν οι πιο μικρές συνεχίσουν να δουλεύουν, γιατί οι πιο μικρές είναι το μέλλον. Σωστό. Εντάξει, εσένα δεν σε πήραν τα χρόνια. Τώρα εντάξει, απλά λέμε τώρα τα 18χρονα, τα 20χρονα. Ναι. Αν συνεχίσουν να δουλεύουν, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Άρα βλέπεις μια βελτίωση σταδιακή, ναι. Μικρή, μεγάλη. Δεν θέλω να πω μεγάλη. Θα το αφήσω στο μικρή, γιατί έχουμε πολλά περιθώρια. Μάλιστα, ωραία. Για την εθνική ομάδα, δύο κουβέντες πριν ολοκληρώσουμε. Εντάξει, η εθνική ομάδα αγωνιζόμαστε στην Κύπρο φετός, που είναι καλή ευκαιρία να κάνουμε κάτι καλό. Εντάξει, περιμένουμε να ξεκινήσουμε προπονήσεις. Να γνωριστείτε με τον προπονητή. Με τον προπονητή μας και θα το δούμε. Σίγουρα θα δώσουμε το 100%. Άστε. Άρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και πάλι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Double, δεν πετυχαίνεις εύκολα. Ναι. Συγχαρητήρια και για την παρουσία σου στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Να σου ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο και επιτυχίες πολλές στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι από την Χαρά Ρουσάκη. Σε λίγο θα πάμε στον προπονητή της ανόρθωσης, τον Άριστο Αρίστου, να μας πει και αυτός για την φετινή χρονιά και θα επιστρέψουμε σε λίγο.